Με χορούς και τραγούδια, οι Ρώσοι της Κρυμαίας γιορτάζουν τα βήματα για την ένωση με τη Ρωσία και ετοιμάζονται για το δημοψήφισμα που θα γίνει στις 16 Μαρτίου. Η Κρυμαία θα αποτελεί τμήμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας μέχρι το τέλος του μήνα, διακήρυξε ο πρόεδρος της τοπικής βουλής. Μιλώντας σε συγκέντρωση Ρώσων και Φιλορώσων στη Σιμφερόπολη, ο Βλαντιμίρ Κωνσταντίνοφ υποσχέθηκε σε δασκάλους, γιατρούς, στρατιωτικούς, αστυνομικούς και άλλους δημόσιους υπαλλήλους ότι το εισόδημά τους θα αυξηθεί κατά 4 φορές με την ένταξη της περιοχής στη Ρωσία. Σε άλλη περιοχή της πόλης, κοζάκι με μαστίγια διέλυσαν μικρή συγκέντρωση Ουκρανών που υποστηρίζουν την κυβέρνηση του Κιέβου. Ουκραίνα! Την ίδια ώρα, ουκρανικές πηγές αναφέρουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις έθεσαν σήμερα υπό τον έλεγχό τους ακόμη μια βάση της Νοριοφρουράς, την 11η στη σειρά στη Δυτική Κρυμαία, παγιδεύοντας 30 μέλη της υπηρεσίας στο εσωτερικό. Η βάση στη δυτική άκρη της Κρυμαίας καταλήφθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις νωρίς το πρωί, χωρίς να υπάρξουν θύματα, ανέφερε η ίδια πηγή. Οι Ουκρανοί λένε ότι ένα αναγνωριστικό αεροπλάνο που πετούσε κοντά στην Κρυμαία μπήκε στο στόχαστρο ενόπλων από το έδαφος χωρίς να τραυματιστεί το τριμελές πλήρωμά του. Το Κίεβο ανακοίνωσε ότι παρά τις κινήσεις των ρωσικών δυνάμεων δεν σχεδιάζει να στείλει στρατεύματα στην Κρυμαία. Никаких перемещений, никаких выходов вооруженных сил в сторону Крыма не предполагалось и не предполагается. Ο δημοσιογράφος της Καθημερινής Κώστας Ονισένκο, που τραυματίστηκε προχθές στη Σεβαστούπολη της Κρυμαίας ύστερα από επίθεση κουκουλοφόρων, την ώρα που μαζί με άλλους συναδέλφους του κάλυπταν την έφοδο Ρώσων παραστρατιωτικών σε ουκρανική βάση, μίλησε στο Μέγκα. Χτυπούσαν απευθείας τους κάμεραμαν και τους φωτογράφους με βουνιές, κλωσιές κτλ. Εμείς καταφέραμε και φύγαμε. Μπήκαμε 6 άτομα στην αυτοκίνητο και αρχίσαμε και φεύγαμε. Κάποια στιγμή καταλάβαμε ότι μας ακολουθεί ένα μαύρο τζιπ. Πήγαμε να κάνουμε αναστροφή για να επιστρέψουμε προς την πόλη, για να πάμε κάπου που να έχει πολύ κόσμο. Δεν τα καταφέραμε γιατί μας εγκλώβησε ένα άλλο αυτοκίνητο. Βγήκαν έξω άντρες που φορούσαν μάσκες και άνοιξαν την πίσω πόρτα, την αριστερή του συνοδηγού. Τρέξαν με κάμερα, άρχισαν να τις πάνε. Εμείς εκείνη την ώρα καταφέραμε και διαφύγαμε και ξεκίνησαμε πάλι να τρέχουμε το αμάξι προς τη Γιάλτα. Μετά από κάνα 3-4 χιλιόμετρα, ένα άλλο αμάξι μπήκε μπροστά μας, εγκλώβησε. Ήρθαν άλλα δύο αυτοκίνητα πίσω, βγήκαν άνθρωποι ένοπλοι από τα αυτοκίνητα με μάσκες, ανοίξαν τις πόρτες, μας τρέξαν έξω, αρχίζαν να μας δέρουν. Πήραν όλα τα πράγματά μας, σπάσανε όλες τις κάμερες. Μετά κάποια στιγμή μας αφήσανε, εμένα και έναν άλλον μας βάλανε σε ένα προμπαγκάζ. Ο πρωθυπουργός της Κρυμαίας κάλεσε τους εναπομείναντες στρατιώτες που δεν συμμορφώνονται με την πορεία προς την απόσχεση από την Ουκρανία να εγκαταλείψουν ειρηνικά τις βάσεις τους. Από το Κίεβο, ο μεταβατικός πρωθυπουργός Αρσένη Γιατσενιούκ, μιλώντας σε εκδήλωση προς τιμήν του εθνικού ποιητή των Ουκρανών, Ταρά Σεφτσένκο, έστειλε μήνυμα στη Μόσχα. Ο Γιατσενιούκ είπε ότι θα μεταβεί εντός της εβδομάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες για συνομιλίες με τον Μπαράκ Ομπάμα. Είναι η στιγμή της δικαίωσης. Το αγόρι από την Κυψέλη είναι πλέον παγκόσμιος πρωταθλητής. Χρυσό μετάλλιο και η ελληνική σημαία ψηλά. Στα 5 μέτρα και 80 εκατοστά. Εκεί που πέταξε ο Κώστας Φιλιππίδης, κατακτώντας την πρώτη θέση στο άλμα επί κοντό. Χαρά, υπερηφάνεια για όλους. Εντάξει, όλοι είμαστε ευχαριστημένοι. Πιστεύω ότι στην εποχή που ζούμε είναι δικαίωση για όλους τους Έλληνες. Το να δούμε σήμερα την ελληνική σημαία εκεί ψηλά. Είσαστε περήφανος που το έκανε ο γιος σας? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ είμαι περήφανος. Τι θέλετε να πείτε στα παιδιά της γενιάς του? Όταν βάζουν ένα στόχο, μπορούν να τον επιτύχουν αρκεί να προσπαθήσουν και να αγαπάνε αυτό που κάνουν. Δεν είμαστε πολύ χαρούμενοι, διότι μπορέσαμε να δουλέψουμε καλά. Και από εκεί και πέρα ήρθε και το αποτέλεσμα αυτό. Μέχρι την τελευταία στιγμή η πρώτη θέση πεζότανε. Τον πήχη το βάζω να γίνω καλύτερος. Πρέπει ο καθένας να παλεύει με τον τρόπο του. Mm-hmm. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο 27χρονος παγκόσμιος πρωταθλητής έδωσε τη μάχη για το χρυσό στο σώπο της Πολωνίας μέχρι το τελευταίο άλμα. Έδειξε ότι έχει καρδιά πρωταθλητή όχι μόνο όταν κρατά το κοντάρι. Δείτε, αν ο Τσέχος αθλητής πέρναγε τον πήχη στο τελευταίο του άλμα, ο Κώστας Φιλιππίδης θα έχανε το χρυσό. Ακόμα και σε αυτή τη στιγμή όμως ο Έλληνας παγκόσμιος πρωταθλητής τον ενθάρρυνε χειροκροτώντας ρυθμικά.
Αυτό έκανε τους αντιπάλους του να το συγχαρούν συγκινημένοι. Το πρώτο πράγμα που μας είπαν ήταν χαρήκανε από την επιτυχία μας για την Ελλάδα. Και αυτό μας χαροποιεί ακόμη πιο πολύ. Ο Κωνσταντίνος ξεκίνησε κάνοντας ενόργανη γυμναστική, μας λέει ο πατέρας του συγκινημένος. Πήρε απότομα ύψος και οι προπονητές του τον έσπρωξαν σωστά στο επικοντό. Να στερηθώ κάτι δεν έχω στερηθεί. Έχω κάνει μια επιλογή να κάνω τις μεταπτυχιακές σπουδές και να συνεχίσω τον αθλητισμό μου κανονικά. Σαφώς το πρόγραμμα είναι πολύ δύσκολο. Στις εξέδρες του σταδίου της Πολωνίας βρέθηκε και ο θρύλος του επικοντό Σεργέη Μπούμκα, που είδε και χειροκρότησε τον Έλληνα πρωταθλητή. Στην οικογένειά μου τα οφείλω όλα, λέει ο Κώστας Φιλιππίδης. Σε αυτούς ανήκει το χρυσό. Οι γονείς μου έχουν μείνει πίσω στην Αθήνα. Οι οποίοι γονείς με στηρίζουν πάντοτε και στα καλά και στα άσχημα. Και αυτό είναι το σημαντικό, διότι μια οικογένεια στηρίζεται με αυτόν τον τρόπο. Μετά το αφαιρώνω στον προπονητή μου, που παλεύουμε μαζί, στην οικογένειά μου και στους ανθρώπους που έχουν σταθεί δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια στην προσπάθεια αυτή τη δύσκολη που κάνω. Έγινε χαμός εδώ, κάψαμε την πολυκατοικία, σηκώσαμε την πολυκατοικία στον αέρα. Όλοι και οι γείτονες. Όλοι και οι γείτονες, τα πάντα. Από το πρωί έχω κεράσει του κόσμου τα γλυκά. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής που έχει τελειώσει την ΑΣΟΕ και ολοκληρώνει το μεταπτυχιακό του, θεωρεί ότι αυτό είναι η αρχή. Η συνέχεια θα είναι ακόμα καλύτερη, λέει. Συγχαρητήρια τηλεγραφήματα έστειλαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Πάνος Παναγιωτόπουλος και τα κόμματα.